Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Ελάτε, αφήστε τον να περάσει. Δεν χάλασε ο κόσμος. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η εκπομπή μας. Εδώ είναι με κόσμο. Μπαίνουμε, βγαίνουμε. Λοιπόν, πάμε στους συμπολίτες μας τώρα για να αρχίσουν να θέτουν τα ερωτήματα. Θα ξεκινήσω από τον κύριο που σηκώθηκε και έκανε και τη λιποθύμησαν 2-3 εδώ. Λοιπόν, είσαι λαχανιασμένος ή έτοιμος? Και τα δύο. Πάμε. Το όνομά σας? Καλησπέρα, λέγομαι Γιώργος Πρίμης, είμαι έμπορος και θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Αρβανίτη. Πιο κοντά το μικρόφωνο. Στον κύριο Αρβανίτη και θέλω να μου απαντήσει με κάθε ειλικρίνεια και να μην με κάνει να γελάσω. Βέβαια, αυτό που θα ρωτήσω τον κύριο Αρβανίτη αφορά και τους δημοσιογράφους, οι οποίοι με μεγάλη ευκολία, όλοι οι δημοσιογράφοι, με μεγάλη ευκολία λένε μπορούσε η ΕΡΤ να γίνει αναδιάρθρωση σε λειτουργία. Το διόρθωσε ο κ. Στράγκας τελευταία που είπε όχι σε λειτουργία. Και ρωτώ, θα μπορούσε με το συνδικαλισμό που έχουμε στην Ελλάδα να γίνει λειτουργία η εκαθάριση της ΕΡΤ που έναν να κουνήσεις, δύο θα κουνήσεις, 15 μέρες απεργία. Και το είδαμε την απεργία στην ΕΡΤ. Μη μου πείτε ότι δεν έγινε και για σας που φύγατε και για άλλους. Όχι, δεν φύγαμε. Θα μπορούσε δηλαδή να γίνει καθάριση με αυτούς τους συνδικαλιστές που... Αν ήμουν εγώ υπουργός οικονομικών, θα έδινα εντολή στο ΣΔΟΕ να ανοίξουν όλοι οι λογαριασμοί τους και θα ψάχναμε και πόσους συγγένεις έχουν διορίσει. Λοιπόν, θέλω την απάντησή σας, σας το λέω. Μη με κάνετε να γελάσω. Το γέλιο καταρχήν να σας πω φέρνει ζωή. Και είναι πάρα πολύ πολύ πράγμα. Πάμε στην ουσία όμως. Η ουσία του ζητήματος είναι, καταρχήν δεν είναι ποινικό ακόμα στην Ελλάδα το να συνδικαλίζεσαι. Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι... Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Το ξέρω. Τότε γιατί τότε το τα κάνετε. Πράγματα πάνε πολύ άσχημα. Δηλαδή μιλάμε πραγματικά για εκτροπή. Αλλά σε ό,τι με αφορά εμένα που γνωρίζω αρκετά, γιατί ήμουν και εγώ με μπλοκ παροχής υπηρεσιών, δεν ήμουν υπάλληλος της. Κώστα μου, άλλο σε ερώτησε ο άνθρωπος. Ναι. Σε ρώτησε κάτι πολύ απλό. Πέστε μου, δεν κατάλαβα. Μπορούσε να γίνει η αλλαγή, να μαζευτεί το πράγμα εν λειτουργία. Εγώ θέλω ή να θα πω, ήταν σε μόνιμη κατάληψη και σε μόνιμη απεργία. Τι εννοούμε καταρχήν να μαζευτεί. Εννοούμε αυτό που είπαν και οι συνάδελφοί μας από τη Θεσσαλονίκη, πω, ότι υπήρχαν αργόμισθοι, ότι υπήρχαν... Αλλά αυτό είναι θέμα της διοίκησης και της κυβέρνησης. Δηλαδή καταρχήν του κύριου Κερδίκογλου, ο οποίος είχε διορίσει αυτό μια σειρά από συμβούλους. Αυτό σε ρώτησε, θα μπορούσε βεβαίως, να γίνει. Πρώτο, βεβαίως. Ή θα ήταν υποδιαρκή κατάληψη και με συνεχείς απεργίες. Μα δεν νομίζω ότι κανείς έκανε απεργία για παρουσιαστές ή συμβούλους στην ΕΡΤ. Μάλιστα. Μα δεν απάντησα. Κύριε Χατζηγολάνο, μόνο αυτό, μόνο αυτό. Ολοκληρώστε. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα ένα που λεπτό, έκανε ο κύριος Τρίμης. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είναι πολύ κύριε ενδιαφέρον το ερώτημα που έκανε. Πάρα πολύ μου επιτρέπετε, κύριε Κουκλόπουλο, ένα λεπτό. Η ΕΡΤ, τι είναι η ΕΡΤ? Όχι, μα έχει αξία. Δεν γίνεται όμως. Μα πώς να γίνει? Δεν γίνεται γιατί έχουμε 100 ανθρώπους εδώ που πρέπει να πούν μια κουβέντα. Αν μας ξεκινήσεις από το τι είναι η ΕΡΤ, τι είναι η πατρίδα μου, τι είναι τα δάση, τι είναι ο κάμπος και τι είναι τα βουνά, θα είναι αυτό λοιπόν που δεν είναι το στάρι. Είναι αυτό που δεν είναι το μέγα η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ ήταν τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, οι ορχήστρες. Η πολιτική απόφαση, κύριε Χατζηνικολάου, είναι να πει η κυβέρνηση τι η ΕΡΤ θέλει. Και αφού η κυβέρνηση πει τι θέλει, να φέρει το σχέδιο για να γίνει πραγματικά η αναδιοργάνωσή της. Τέτοιο δεν υπήρχε. Μαύρο υπήρχε. Σύμβουλοι ερχόντουσαν με ψηλά χρήματα, με υψηλούς μισθούς και βεβαίως για όλες τις κυβερνήσεις έχω να πω, γιατί ξέρετε πολύ καλά εσείς προσωπικά τι μισθό έπαιρνα εγώ και οι συνάδελφοί μου και η κυρία Κατσίμη. Τα 30 χιλιάρικα των ακριβών παρουσιαστών, ποιοι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας τα υπέγραψαν, γιατί όταν η ΕΡΤ έκλεισε, λέω στον ακροατή, δεν βλέπω να γελάει. Μην με κατηγορήσει όπως ο κύριος Σαμπάρας τον κύριο Τσίπρα. Εμάς μας έκοψαν την εκπομπή επειδή τολμήσαμε να σχολιάσουμε την κυβέρνηση. Μάλιστα. Μία φράση, κύριε Κουκουλόπουλο. Ο κύριος Τρίμης έκανε το ερώτημα. Θέλω να σας πω και μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο παριστάνους υπουργός, κύριε Χατζηγολάου. Είναι το επειδή δυστυχώς. Όχι, δεν θα κάνω τοποθέτηση. Δυστυχώς η αδυναμία συνεργασίας όλων των συνδικάτων συμπεριλαμβανομένων σε όλο αυτό το. Στην απαραίτητη κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων τελικά καθιστά μονόδρομο που είναι τραγωδία το να κλείνουμε οργανισμούς. Ενώ είναι κραυγαλαία τα κενά και τα πλεονάσματα και δεν υπάρχει συνεργασία πουθενά. Τα Σαββατοκυριακά δεν μιλάω, Κώστα, δεν μιλάω για την ΕΡΤ. Αυτό που σας λέω, κύριε Χατζηνικολάου, θα το θυμηθείτε και αργότερα. Ακούστε σήμερα το βράδυ. Από εσάς άκουσα τις ειδήσεις. Ότι η κυβέρνηση, αν δεν βρει άλλους χίλιους
σκέφτεται να τους πάρει από τον τάδε οργανισμό κλπ. Κλπ. Έχει γίνει μονόδρομο στο κλείνω διάφορα, ξαναλέω, μόνο στην αυτοδιοίκηση μπορώ να σας πω, ότι έχουμε 11.500 που πλεονάζουν και άλλους τόσους πουλί που δεν χρειάζεται να πουληθεί κανένας. Πρέπει να ξέρετε και κανένας δεν θέλει να μετακινηθεί από τη θέση του. Κανένα ειδικά του δεν θέλει να συνεργαστεί. Έκανε λοιπόν, το βάλτε, ερώτημα βάλτε ο κ. Μια τελεία για να. Έχει απόλυτο δίκιο η θέση πίσω από το ερώτημα. Πείτε τη φράση, κύριε. Πρέπει να ξέρετε, κύριε μου, ότι η ΕΡΤ ξεκίνησε η κυβέρνηση να την κλείσει όταν ο Τόμψεν είδε βουβή εικόνα. Είδε βουβή εικόνα όταν αυτό, ήρθε ο Λαντ στην Αθήνα. Αυτό που σας λέω είναι παρασκήνιο. Ξεκίνησε λέγοντας γιατί αυτό το πράγμα είναι ο Γάλλος πρόεδρος εδώ και υπάρχει βούβα. Βούβα και ξεκίνησε μια διαδικασία. Επιτάχυνε, αν θέλετε, την απόφαση να γίνει αυτό που έγινε. Μάλιστα. Το όνομά σας και το ερώτημά σας. Σταυρόπουλος Γιώργος λέγομαι. Τόση ώρα ακούγαμε όλους τους πολιτικούς χωρίς κανένα νόημα. Μαζεύανε ψήφους και τώρα μία ώρα. Είπα αυτό, έκανε εκείνο, ήταν πιο έξυπνος, ήταν πιο έτσι, ήταν πιο... Πήρε και ο κύριος Κουκουλόπουλος την πάσα από τον άνθρωπο να βγει και από πάνω. Γιατί το λέω αυτό. Τόσο καιρό, mine η ΕΡΤ, μάθαν αύριο ΔΕΗ, μάθαν οτιδήποτε. Καταρχάς είμαι άνεργος, δεν έχω καμία σχέση με δημόσιο. Καταρχάς, έτσι για να μην πει κάποιος με δημόσιο πάλι κτλ. Βάζατε μέσα κόσμο, πήγαινε μια χαρά, η ΔΕΗ, το μετρό, το οτιδήποτε. Πήγαινε μια χαρά, βάζατε μέσα, με ψήφους, τους χρησιμοποιούσατε για να εκλεγείτε. Εφόσον είχατε εκλεγεί και εφόσον είχε βγει ελληματικός ο κάθε οργανισμός, μετά πηγαίνατε και το δίνατε για ένα, κομμάτι ψωμί. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Και τώρα αρπάζουμε τη φράση του ανθρώπου, την οποία μπορεί να την πει κάποιος ηλικιωμένος, διότι τα κανάλια θα παίξουν. Ελληματική η ΕΡΤ, ελληματικό το μετρό, ελληματική όλοι. Πληρώνεις το φόρο σου από αυτό. Δεν τον πληρώνουμε από αυτό. Είναι λάθος επιλογές. Θα πρέπει να βρεθούν οι υπέτη κάποια στιγμή. Αλλά πώς να γίνει αυτό, θα μου πείτε. Και θα με συγχωρέσετε που μακρηγορώ και θα το κλείσω τελείως και ας επιτεθείτε, ας μου πείτε ό,τι θέλετε. Πώς να βάλει κάποιος σειρά σε εμάς, στο κράτος που έχουμε, με το χάλι που υπάρχει, με το συνδικαλισμό, με όλα αυτά που υπάρχουν, όταν τα κόμματα αυτή τη στιγμή χρωστάνε τα δύο μεγάλα και οι υπόλοιποι μικροί 240 εκατομμύρια. Πώς. Έτσι είναι. Αν στο σπίτι σας δεν ναι. Αν δεν έχετε φτιάξει το σπίτι σας, πώς θα φτιάξετε την Ελλάδα. Επειδή επιθεθήκατε σε μένα, θέλετε να σου πω κάτι. Σε όλα. Ναι. Επειδή συνδέσετε ψήφους και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ αν σας πω ότι στο 99% των διαπιστώσεων σας συμφωνώ, τι θα πείτε. Με έχουν εκλέξει πολίτες. Θα μπορούσατε και εσείς να με έχετε ψηφίσει για να δώσουμε λύσεις, όχι για να διαπιστώνουμε. Πάντως αυτό τώρα είναι, θα με συγχωρήσετε, όχι κύριε για να διαπιστώνω. Αυτό είναι το καινούργιο σύστημα. Δηλαδή, απαντάτε όλοι, συμφωνώ. Όχι, δεν, με δεν, το δεν. Που σας θέτει το ερώτημα εγώ ο πολίτης ή ο δημοσιογράφος. Είπα, έχω εκλεγεί. Τι θα πει συμφωνείτε. Έχω εκλεγεί. Πού είναι το πόρισμα για τα οικονομικά του Πασόκ, αφού συμφωνείτε. Είπα, έχω εκλεγεί. Σας ρωτώ. Αφού συμφωνείτε, είναι το μόνο είναι κόμμα το που έχει πόρισμα. Πού το? Είναι το μόνο που έχει πόρισμα. Πού το έχει το να πόρισμα. Να σας το στείλουμε. Δεν το στέλνετε όμως. Δεν έχει κάνει άλλους έλεγχο εκτός δεν από εμάς. Δεν το στέλνετε όμως. Άλλος ρωτάμε λέει, εδώ και μήνες. Δεν έχει κάνει έλεγχο εκτός από εμάς. Να κάνουν και οι άλλοι. Τι θα πει αυτό, επειδή οι άλλοι δεν έκαναν. Άλλος είναι ο σκληρός. Είσαι δημοσιογράφος, κύριε Χατζηγλάου. Άλλος είναι ο σκληρός πύρινας του ερωτήματος. Με ρώτησε κάτι. Εγώ δεν είμαι του συμφωνώ και δεν συμφωνώ. Εγώ είπα, εκλέγομαι ως πολιτικός. Για να δίνω λύσεις. Λέω, ενδεχομένως με τις διαπιστώσεις σας συμφωνώ. Σας είπε κάτι απλό. Ότι έχετε γεμίσει τα δύο κόμματα που κυβερνήσατε την Ελλάδα από το 1974, το δημόσιο με ψηφοφόρους σας, στελέχη σας, τους ανθρώπους σας και τώρα τους πετάτε στον δρόμο. Προφανώς σε μεγάλο βαθμό γινόταν αυτό. Ναι, αυτό. Λοιπόν, αυτό σήμερα τον καθένα που ψηφίζει ο πολίτης θέλει να δώσει μία απάντηση πρώτα απ' όλα στον άνεργο. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Αυτό είναι το εκεί. Και εγώ είπα μία απάντηση. Δεν είναι αν συμφωνώ ή όχι. Αυτό το πράγμα είναι όλο. Το όνομά σας και το. Ζαμπέλης λέγομαι. Συνταξιούχος είμαι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοτάκη, ο οποίος με κάλυψε απόλυτα. Και για να δείξω αυτό ακριβώς που είπε, γιατί σαν συνταξιούχος 38 χρόνια. Με 11.500 ένσημα που πλήρωνα
38 χρόνια, ήρθε σήμερα, δεν θα το συζητήσω, είναι γνωστά. Μετά λοιπόν ακριβώς, μετά το σοκ, μετά την νευρική κατάπτωση που έπεσα και μετά απ' όλα, έχει έρθει αυτό που είπατε, η περιφρόνηση. Και θα μου επιτρέψετε, κύριε Χαρτζηνικολάου, να φύγω για να δείξω την περιφρόνησή μου στους κυρίους. Δεν έχουν να κάνουν τίποτα άλλο παρά να βομβαρδίζει ο ένας τον άλλον, το διπολικό, το έτσι, το αλλιώς, μου είπε, σου είπα, καμία άλλη κίνηση για μένα, ναι. Έτσι, και για τον κάθε συνταξιούχο. Ευχαριστώ, γεια σας. Ελάτε. Έχει δίκιο. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Στέφανος Γεροντίδης, ιδιωτικός υπάλληλος. Την ίδια σκέψη έκανα προτού έρθω. Την ίδια σκέψη είχα κάνει και εγώ, με τον κύριο που έφυγε. Θα ήθελα να κάνω το ερώτημα όμως και θα απευθυνθώ στον κύριο Μιχελάκη. Το γιατί τώρα, όσο αφορά την πρόταση μορφής που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω εγώ γιατί τότε, όταν ανέλαβε ο κύριος Παπούλιας σαν πρόεδρος της Δημοκρατίας και από τα χείλη της Άννας Ψαρούδας Μπενάκη, της Προέδρου της Βουλής. Της Προέδρου της Βουλής υπόθηκαν τα εξής. Θέλω τη βοήθειά σου, Χατζηνικολάου. Ότι... μίλησε για κινδύνους για τον ελληνισμό, για την επόμενη μέρα του ελληνισμού. Για αλλαγή συνόρων. Αλλαγή συνόρων. Είπε αλλαγή συνόρων. Μείωση κυριαρχίας. Τα ξέρετε όλοι. Μείωση κυριαρχίας. Ευχαριστώ. Και ο Παπανδρέου τα γνωρίζαμε. Τα γνωρίζατε όλοι σας. Όλοι σας. Αλλά μην τσαλακωθείτε. Και θέλω το ερώτημα. Σαν δημοσιογράφοι, επειδή είναι και οι περισσότεροι στο πάνελ δημοσιογράφοι, πόσοι ασχοληθήκατε με τις δηλώσεις αυτές της κυρίας Μαρίδας Μαρούδας Μπενάκη? Εγώ. Πόσοι και για πόσο καιρό, κύριε Κουίκ, μην βιάζεστε. Για πάρα πολύ καιρό, κύριε. Δυστυχώς, εδώ είναι η Ρόδος, ειδού και το πείδημα. Εδώ. Βγάλτε τα από όποιο μετερίζει εργάζεται ο καθένας μπροστά. Να δούμε πώς ασχολήθηκε ο καθένας και γιατί πέρασε έτσι. Και για αλλαγή συνόρων μίλησε και ο κύριος Βενιζέλος στην Τουρκία όταν είχε πάει σας πληροφορώ τώρα πρόσφατα. Άμα είχαμε Ολυμπιάδα τώρα, θα είχαμε πάρει πολλά μετάλλια από τις κολοτούμπες. Το αναφέρατε εσείς. Θέλω να σου πω κάτι. Ένα λεπτό. Ο πρώτος που μίλησε για γερμανική κυδαιμονία στην Ελλάδα και για συρρήκνωση του ελληνισμού είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ακολούθησαν άλλοι σε χαμηλότερους τόνους και ήρθε η Ψαρούδα Μπενάκη, η οποία μίλησε και έκανε την ιστορική δήλωση ότι σας παραδίδω τώρα το θόκο της Προεδρίας και τα λοιπά, σε χρόνους που θα έρθει σε ρήκνος και αλλαγή συνόρων πλέον. Το πρόβλημά μας είναι αυτό, το εγώ. Εμείς όμως πρέπει να το κάνουμε όλοι. Εμείς, δηλαδή εσείς όλοι. Το οποίο φάνηκε και χθες, πρέπει να βγάλετε άκρη. Εσκεμένα ο ένας καλύπτει τον άλλον. Ευχαριστώ πολύ. Στο γιατί τώρα, γιατί δεν κάνατε τότε, θα ήθελα μια απάντηση. Κύριε Μιχελάκη, ευχαριστώ. Καταρχήν, το ότι κάνουμε συζήτηση για αυτό το θέμα σημαίνει ότι έχει πάρει δημοσιότητα, έχει συζητηθεί πολλές φορές. Αυτό που κάνουμε τώρα εδώ έχει συζητηθεί σε πάρα πολλά πάνελ. Σε πάρα πολλά πάνελ. Έχουν γραφτεί άρθρα έτσι και γίνονται συζητήσεις. Αυτό όμως που νομίζω, είπατε μια σωστή κουβέντα όμως. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Εγώ ξαναείπα και προηγουμένως κάτι. Μπορεί κάποιος να κάνει κριτική και να πει ότι ξέρετε, κάνατε λάθος πολιτική. Αργείτε να πάρετε μέτρα. Το οτιδήποτε. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι να είμαστε ενωμένοι. Να έχουμε όλοι τον κοινό στόχο. Εγώ δεν πιστεύω ότι κανείς σε αυτό το τραπέζι είναι λιγότερο ή περισσότερο πατριώτης. Όμως πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Να γίνετε κριτική. Και θέλετε να πω και κάτι άλλο. Ακούω έντονη κριτική. Ενωμένοι στο λάθος δεν γίνεται να είμαστε. Στο λάθος. Ενωμένοι στο στόχο, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Στο στόχο πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Και επειδή ακούω κριτική για το σύστημα. Για παράδειγμα, κύριε Μιχελάκη, για να καταλάβετε τι λέω. Δεν γίνεται να είμαστε όλοι ενωμένοι όταν θέτει κάποιος προεκλογικά 18 σημεία για επαναδιαπραγμάτευση και δεν τα τηρεί. Δεν γίνεται να είμαστε όλοι ενωμένοι. Πώς θα γίνει? Έχει δίκιο.
Έχει δίκιο. Τα ζάπια, ζάπια που πήγανε. Τα ζάπια που πήγανε. Να σα απαντήσω, κύριε Κούκου. Καταρχήν τα νοικιάζετε τα, νοικιάζετε τα ζάπια στον Τούρκο πρέσβη για να κάνει δεξιότητα. Ελάτε, κύριε Κούκου. Ελάτε, κύριε Κούκου. Ελάτε, κύριε Κούκου. Τώρα, αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρή κουβέντα. Σα λέω ένα. Μου λέτε τώρα ότι νοικιάζουμε τα ζάπια στου Τούρκου. Ελάτε τώρα. Ο Τούρκο κάνει την εθνική του γιορτή, την κάνει στο ζάπιο μέγαρο. Ο κύριο Κούκου είναι περισσότερο πατριώτη από εμένα. Ο κύριο Κούκου είναι περισσότερο πατριώτη. Πάμε λοιπόν να απαντήσω για να απαντήσουμε στην ουσία. Γιατί λέγατε, κύριε Κουίκ, προηγουμένως για ουσία. Άμα είναι να κάνουμε ο καθένας λεκτικούς ακροβατισμούς για να κάνουμε επίδειξη, είναι εύκολο. Να απαντήσουμε στην ουσία. Και πάμε λοιπόν. Ακούω κριτική για το σύστημα. Ακούω για τους πάντες. Να πω κάτι. Ο Μιχελάκης, είτε ως εκπρόσωπος, είτε ως βουλευτής, είτε ως υπουργός, μπορεί να είναι λίγος. Μπορεί να μην αρκεί. Μπορεί να μην θέλει. Τον αλλάζουμε. Φεύγει. Να έρθει κάποιος άλλος καλύτερος. Το να βάλουμε όμως κατά της Βουλής, κατά της Δημοκρατίας, σε αυτή την επικίνδυνη εποχή παίζει με τη φωτιά και εξυπηρετεί άλλους. Εγώ δέχομαι την κριτική αν είμαι καλός υπουργός, αν υπήρξα καλός βουλευτής, αν υπήρξα καλό πολιτικό στέλεχος. Αλλού είναι το θέμα, κύριε Μιχελάκη. Να πάμε. Να τελειώσω, αλλού κύριε Φράγκα. Δεν λέει κανείς τίποτα. Όχι, δεν μιλάω. Δεν λέει για μιλάμε... σας. Για σας δεν είπε κανείς όχι, τίποτα. Θα μιλάμε και ως, κύριε Τράγκα. Έχετε ακούσει υπάρχει ποτέ να λέω. Υπάρχει επικυριαρχία ή όχι στην Ελλάδα. Και ξαναλέω. Υπάρχει επικυριαρχία ναι, ή όχι. Η χώρα έχει και αξιοπρέπεια, πού έχει και κυριαρχία. Πού τη βρήκε. Πού τη βρήκε. Πού τη βρήκε. Έχει και αξιοπρέπεια. Ότι υποθηκεύτηκε. Αν δεν τη βρίσκεται, εγώ ότι θεωρώ. Ότι είπατε. Ότι όλοι μιλάνε για ύπατη αρμοστία και όλες κύριε, οι εφημερίδες του εξωτερικού. Αυτό που γίνεται τώρα είναι να φύγουμε από τα μνημόνια. Του χρόνου, του χρόνου, το τέλος του 2014 ο στόχος ίδιος ο Πρωθυπουργός, είναι να βγούμε ο ίδιος επιτέλους ο Πρωθυπουργός στις αγορές. Λέει, με μία ανάσα το 2020 θα ανασάνουμε και το λέει σε δήλωσή του. Περνάει λίγος καιρός, μερικές μέρες, ακούμε τη Handelsblatt έξω. Ούτε το 2024. Λοιπόν. Περνάνε λίγες μέρες, με συγχωρείτε, αμφισβητήτως παλιός δημοσιογράφος, ικανότατος διευθυντής τηλεοπτικού σταθμού. Τα ξένα μέσα ενημέρωσης που λένε ότι η Ελλάδα είναι απικία. Γιατί έχουν το θέσμα, κύριε Τράγκα. Μισό λεπτό, γιατί έχουν το θέσμα. Γιατί έχουν το ψυχρό μάτι. Γιατί είναι δανειστές. Γιατί δεν το τι έχουν πει. Γιατί είναι ψυχρό μάτι. Το τι έχουν πει τα ξένα μέσα. Όταν θυμάμαι. Όταν τα μισά θέλουν να χρεοκοπήσουν. Τι θέλουμε εμείς, όχι προς τους συναδέλφους σας. Λέω λοιπόν το εξής. Σας είπα. Κάθε μέρα έχετε εκπομπές. Είσαστε εφημερίδες. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Ζητώ συγγνώμη. Θα ακούσουμε τα πάντα. Έχετε δίκιο. Έξω βρέχει, χιλιάδες συμπολίτες μας είναι άστεγοι, φτωχοί, πεινάνε κτλ. Πότε, ως πότε θα κάνουν υπομονή. Πείτε ένα όριο. Ακούστε να σας πω. Έχετε κάνει προγραμματισμό. Όπως με το πετρέλαιο. Τρία χρόνια περάσανε. Από το 8 που ανέλαβε ο κ. Παπουλιάς έχουν περάσει 5 χρόνια, 6. Τι έχετε κάνει, ποια σειρά έχετε βάλει. Πόσους θα βολέψουμε, αυτό είναι το όραμά σας. Εγώ έκανα 3 παιδιά. Όσον τα φορολογείτε, λες και είναι πολυτελείας. Όσον αφορά το πόσους βολέψαμε. Δεν πήρα αυτοκίνητο για από στο μάτι του γείτονα. Έκανα 3 παιδιά γιατί μ' αρέσουν. Με ποιο δικαίωμα μου τα στερείτε, τη χαρά, να τους βγάλω βόλτα, να τους πάρω κάτι. Με ποιο δικαίωμα. Σε αυτά απαντήστε. Όχι μεταξύ σας. Αύριο το πρωί θα ακούμε και τον κύριο Τράγκα, θα ακούμε και τον κύριο Χατζηνικολάου, τον κύριο Κούγια από δεξιά-αριστερά. Το ίντερνετ είναι δωρεάν σε λίγο. Έβγε. Αυτό μας έλειπε. Συγγνώμη. Προσπαθώ να απαντήσω. Αν δεν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις, αναγκαστικά απαντώ και σε αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Πιστεύω το καταλαβαίνετε αυτό. Ελάτε. Απαντήστε, κύριε Μιχαλή. Λέω λοιπόν ότι όσον αφορά το θέμα και τη ανεργία που βάλατε, είπα και προηγουμένως. Αυτή τη στιγμή παίρνονται μέτρα, γίνεται μια διαπραγμάτευση που η αντιπολίτευση την αμφισβητεί. Όμως τα πράγματα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον από την εποχή που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, γιατί προσπαθούμε όλα να τα βάλουμε στον ίδιο κουβά και να χρειαθούμε το τι έγινε από το 2009 μέχρι σήμερα, να τα εγχρωθούν όλοι. Λέμε λοιπόν, ένα χρόνο κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Τι έχουμε πετύχει, να δούμε λοιπόν με τη συγκυβέρνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και με τον ένα χρόνο που ήταν η Δημάρ. Που βοήθησε πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια να βελτιωθούν. Σας είπα ένα απλό θέμα. Όταν ξεκινήσαμε το 2012, η χώρα ήταν έτοιμη για χρεοκοπία. Εκεί πραγματικά θα βλέπαμε το δράμα. Το δράμα αυτής της χώρας. Το έχουν ζήσει άλλες χώρες. Δεν είναι ένας υποθετικός κίνδυνος. Δέστε την Αργεντινή.
που κάποιοι τη χρησιμοποιούν ως παραδείγματα. Όχι, κύριε Μιχελάκη. Όχι, με συγχωρείτε. Κύριε Αρβανίτη, απαντώστε τον κύριο. Κύριε Αρβανίτη, αφήστε τη σεμνότητα, απαντώστε τον κύριο. Σεβαστείτε την ερώτηση του κύριου που είναι εκεί. Μπορείτε να το σεβαστείτε. Ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Σας είπα. Κάτσε. Με συγχωρείτε. Κύριε Κουίκ. Ακούστε να σας πω. Κύριε Χατζημαρκάκη. Παρακαλώ, ολοκληρώστε την απάντηση. Μπορώ να ολοκληρώσω. Θέλετε να απαντήσετε εσείς, κύριε Αρβανίτη. Εγώ στι να απαντήσω. Το διάγγελμα όσον αφορά, σας το επιστρέφω. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι στα μεγάλα, γιατί η χώρα για να μπορέσει να βρει το δρόμο της, πρέπει να γλιτώσει από το μεγάλο βάρος. Αν δεν γλιτώσουμε από το χρέος, σωτηρία δεν υπάρχει. Αν δεν γλιτώσουμε να πληρώνουμε δισεκατομμύρια σε τόκους, σας είπα νούμερα. Πάνω από 20 δις και φέτος θα πληρώσουμε μόνο 7 και του χρόνου λιγότερα. Χρονικός ορίζοντας υπάρχει. Εάν δεν γλιτώσουμε από το χρέος 146 δις, μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει πώς θα μειώσουμε τους στόχους. Τους μειώσαμε. Πώς θα πάει τα 146. Όταν λες ότι μειώσατε πλήρως, κύριε Παπά. Κύριε Μιχελάκη, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από το κοινό. Παρακαλώ, όχι να απαντήσετε. Αυτή τη στιγμή η χώρα. Θα πω μόνο αυτό. Θα πω μόνο αυτό. Η χώρα έχει βρεθεί στον κυκαιώνα ενός προγράμματος το οποίο και το χρέος εκτοξεύει και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προσανατολίζεται σε ένα πρόγραμμα το οποίο μας βάζει να πληρώσουμε σε τόκους 80 δις μέχρι το 2020. Καλά. Είναι απολύτως ανεφικτό. Συγγνώμη, αυτά τα νούμερα δεν υπάρχουν. Πώς δεν υπάρχουν, πώς δεν υπάρχουν τώρα. Παρακαλώ, κύριε παρακαλώ. Το όνομά σας και την. Ονομάζομαι Βερονίκης Κωνσταντίνος και είμαι φοιτητής και παράλληλα άνεργος. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπά συγκεκριμένα. Γιατί κάνατε την τελευταία τοποθέτηση. Εγώ, σαν νέος, δεν έχω καταλάβει το κυβερνητικό πλάνο, το δικό σας ποιο θα είναι, και συγκεκριμένα το οικονομικό. Μπορείτε να δώσετε μια ξεκάθαρη απάντηση από αυτού. Και το κυβερνητικό και το εθνικό. Και το εθνικό. Σαν σύμβουλος του κύριου Τσίπρεθ. Έχω καταλάβει. Άλλα λέγονται έξω, άλλα μέσα στην Ελλάδα, άλλα στην Αμερική, άλλα στη Γερμανία. Εδώ η χώρα είναι μία χώρα. Πρέπει να λεχθούν συγκεκριμένα πράγματα. Θα κυβερνήσουμε έτσι και έτσι και έτσι. Να ξέρουμε κι εμείς. Να πάμε, να μην πάμε, να το θεωρούμε άκρο το ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε έτσι. Δεν το υιοθετώ. Με ενδιαφέρει η άποψή σας. Ναι, δεν είναι έχω μια ξεκάθαρη άποψη. Είναι άκρο ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται όχι. Εννοείται όχι. Κύριε Χατζημαρκάκη, ευχαριστώ. Κρατήστε το, μπορεί να σας χρειαστεί. Βεβαίως. Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε να αμφισβητήσω τον ισχυρισμό τον κυβερνητικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει θέση. Όποιος τον ΣΥΡΙΖΑ τον παρακολουθεί και τον παρακολουθούν πολλοί φίλοι και άσπονδοι φίλοι, ξέρει ποιος είναι ο προσανατολισμός του. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι δυνατόν Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή να είναι έκνομος και τρομοκράτης και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο να είναι μνημονιακός. Να συνοηθούμε τουλάχιστον σε αυτό. Στην οικονομία είστε τρομοκράτες πάντως. Εντάξει, το αντιπαρέρχομαι το σχολείο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι και στη χθεσινή την ομιλία και θεωρώ πραγματικά η εξέλιξη της κουβέντας εδώ την τριήμερη συζήτηση στη Βουλή την αδίκησε, διότι υπήρξαν πάρα πολύ ουσιαστικές τοποθετήσεις και εγώ, λόγω της ευθύνης μου, αναγκάστηκα και παρακολούθησα πάρα πολλές. Σε ό,τι μας αφορά, οι βουλευτές μας και ο πρόεδρός μας κάνανε πάρα πολύ συγκεκριμένες τοποθετήσεις σε σχέση με το που άμεσα μπορούν να εξευρεθούν πόροι αντί να γίνεται το σύνηθες ντου σε μισθούς και συντάξεις. Έχουμε τοποθετηθεί πάρα πολύ καθαρά σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι είμαστε η παράταξη η οποία δικαιώθηκε στην ανάλυση της σε σχέση με το ότι το πρόβλημα της κρίσης πείτε δεν είναι αμυγός ελληνικό. Πείτε μας 2-3 συγκεκριμένα πράγματα θα σας πω, για το που θα βρεθούν πόροι. Να σας πω. Και είναι ζητήματα τα κύριε οποία... Κύριε Παπά, μιλάτε για 326 δις υπόλοιπο μετά το κούρεμα. Σύμφωνα χωρίς, με επίσημες δηλώσεις του Πρωθυπουργού, 326 που τρέχουν με το κοντέρ του ταξί, μείον τα 140 που κουρεύτηκαν επί Βενιζέλου. Νομίζω ότι χωρίς κούρεμα δεν γίνεται, πρέπει δυστυχώς για άλλη μια φορά. Γιατί για άλλη 326 φορά, δις. Άμα με αφήσατε κύριε Τράγκα θα το πω. Εγώ σας αφήνω βεβαίως. Νομίζω ότι χωρίς κούρεμα δεν γίνεται, άρα πρέπει να συνηθούμε και εδώ και πανευρωπαϊκά ότι μια ευρωπαϊκή ρύθμιση του χρέους είναι στις προτεραιότητες. Δεύτερον, πρέπει αυτό το πρόγραμμα να φύγει από τη μέση. Είναι αδύνατον η Ελλάδα να εξυπηρετήσει τα προβλεπόμενα και να παράξει 4,5% πρωτογενές πλεώνασμα για τα επόμενα χρόνια. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι από εκεί και πέρα. Απόλυτο. Από εκεί και πέρα. Η ίδια η έκθεση πεπραγμένων του Γενικού Γραμματέα Διαφάνειας του κ. Γιώργου Σούρλα λέει, έχω εδώ τα στοιχεία, ότι από το λαθρεμπόριο καυσίμων, τα πλαστά τιμολόγια για το λαθρεμπόριο τσιγάρων, περίπου το δημόσιο χάνει περί τα 5 δις. Ερωτώ λοιπόν, γιατί δεν πρέπει
να δουλέψουμε με συστηματικό τρόπο για να πάμε εκεί. Γιατί έχουμε ανυπαρξία ελέγχων στις offshore? Πάλι, τα στοιχεία ελέγχων στις offshore που έχουν να κάνουν με ακίνητα. 6.500 offshore. 34 ελέγχθηκαν μόνο, 40 εκατομμύρια βεβαιώθηκαν. Νομίζω είναι ένα νούμερο εξοργιστικό. Εγώ δεν σας λέω ότι να κάνουμε την απλή μέθοδο των τριών. Η υποκρισία τέλος και η υπομονή τέλος. Εντάξει. Κύριε Κουκουλόπουλε, θα κάνετε υπομονή. Κύριε Κουκουλόπουλε, θα κάνετε υπομονή τώρα. Τώρα θα κάνετε υπομονή. Ένα ερώτημα, κύριε Παπά, δεν διακόπτω. Κύριε Κουκουλόπουλε, γιατί. Θα κάνετε υπομονή, κύριε Κουκουλόπουλε. Κύριε Κουκουλόπουλε, θα κάνετε υπομονή. Όχι, κύριε Κουκουλόπουλε. Όλα αυτά που λέτε. Θα μου επιτρέψετε. Όλα αυτά που είπατε είναι νομοθετήματα που έχετε καταψηφίσει. Μπορείτε να πείτε την αλήθεια στον κόσμο, αυτό τίποτα άλλο. Εντάξει, εντάξει. Μα τι άλλο να σας πω. Κάθε ρεκόρ υποκρισίας. Κάθε ρεκόρ. Και εσείς και ο αρχηγός σας. Ο οποίος είναι κύριε ο Πρίτανης. Παπά, μιλάτε για offshore. Έχετε ψηφίσει τον νόμο με τον οποίο ελέγχετε offshore. Πακετάρατε. Κύριε Παπά, έχετε ψηφίσει τον νόμο για τους offshore. Μόλις τελειώσει. Που έδωσε 40 εκατομμύρια. Όχι. Έχετε ψηφίσει την άρση τραπεζικού απορρίτου. Όχι. Το σύστημα ιστορών νεκρών για το λαθρεμπόριο σε κάψιμα. Όχι. Όχι, ψηφίζει. Εντάξει, είναι μέτρα τα οποία είχαν πακεταριστεί. Είχαν πακεταριστεί. Μην λέτε ψέματα. Δεν μπορείτε. Εγώ είπα ψέματα. Ναι, λέτε ψέματα. Ποιο είναι ψέμα από όλα αυτά. Να σας πω γιατί. Ποιο είναι από όλα ψέματα που είπα. Αυτά τα λοιπόν, αφήστε τον να απαντήσει. Αφήστε. Κύριε Κουκουλόπουλε, να απαντήσει. Ποιο είναι ψέμα. Να απαντήσει. Βαριά λέξη το ψέμα, κύριε Χατζηγολάκη. Μα να απαντήσει, αυτό λέμε. Να απαντήσει. Κύριε Κουκουλόπουλε, παρακαλώ. Όλα τα καταψήφια. Παρακαλώ. Ελάτε, αυτά, κύριε Παπά. Μέτρα, απαντήστε αυτά τα μέτρα τα οποία αναφέρει είναι αναγκαία, αλλά δυστυχώς είχαν πακεταριστεί με μία σειρά από περικοπές τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ όχι, ήταν αναγκασμένος να. Εντάξει. Ξέμα, εγώ είμαι βουλευτής, δεν ξέρω. Ονομαστικές ψηφοφορίες. Εσείς κυβερνάτε, λέει, λοιπόν, όχι. Εξηγήστε μας. Με ξένα κόλυβα μνημόσυνο θέλει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εξηγήστε μας, λοιπόν. Εμείς πήραμε το βάρος να κάνουμε. Κύριε Χατζηγολάου, άρση τραπεζικού απορρίτου. Και που τα ψηφίσατε, τι τα κάνατε μετά. Άρση τραπεζικού. Τα ψηφίσατε, αλλά δεν τα χρησιμοποιείτε. Αυτό σα λέω. Προφανώς εμποδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ να μαζέψουμε μέσα. Μα ψηφίσατε και δεν τα χρησιμοποιείτε. Να μας κάνει και εξεταστική επιτροπή. Και τη λίστα Λαγκάρτ τη ζητήσατε, αλλά ένα ευρώ δεν έχουμε εισπράξει ακόμα. Ένα ευρώ, ένα. Η άρση τραπεζικού απορρίτου έγινε το καλοκαίρι. Τώρα με ακούτε τι σας λέω. Μια χαρά και ακούω. Τη λίστα Λαγκάρτ τη ζητήσατε. Αλλά ένα ακούω. Ευρώ δεν έχετε εισπράξει. Μια χαρά ακούω. Τα μέτρα για τους offshore που απέδωσαν 40 εκατομμύρια. Εγώ τι είμαι ο προϊστάμενος στους ΔΟΑ και μου λέτε έχουμε κάνει ερώτηση το ΠΑΣΟΚ στον Υπουργό Οικονομικών και συμφωνούμε ότι δεν προχωράει λοιπόν. Και, είναι Ελά να ολοκληρώστε κύριε Παπά. Ολοκληρώστε παρακαλώ. Τώρα σε λίγο συμπληρώνετε δύο χρόνια που δεν είναι Υπουργό Οικονομικών ο κύριος Βενιζέλος ή το ΠΑΣΟΚ και μου λέτε. Κύριε Κουκουλόπουλε, βάλτε μια τελεία σας παρακαλώ. Έχουνε το συμμετά άνθρωπο το Στουρνάρα Υπουργό Οικονομικών, οπότε έχουμε κύριε. Είναι ο σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα και δεν θα το έχουμε ξανά την ευκαιρία να το ρωτήσουμε. Θέλω να μου απαντήσει. Θα έχετε πάρα πολύ. Μα και εγώ βοήθεια το ερώτημά σας έθεσα, ρωτώντας τότε όλα αυτά που λέει ότι θα τα αξιοποιήσει για να μαζεύει λεφτά, γιατί τα καταψηφίζει. Δεν σας θέλει για βοηθό, δεν σας θέλει για βοηθό. Α, δεν χρειάζεται. Έτσι κατάλαβα, έτσι κατάλαβα. Δώστε στον κύριο δίπλα σας. Καλησπέρα σας. Θεοτόκης Νίκος, λέγομαι αρχιτέκτονας είμαι. Μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ακόμα και οι ερωτήσεις που τεθήκαν από το κοινό με πάρα πολύ εύσχυμο τρόπο δεν απαντήθηκε καμία. Και για το θέμα, για το οικονομικό πόρισμα για το ΠΑΣΟΚ και για τα 18 σημεία και τα 5 ζάπια δεν έχει απαντηθεί τίποτα. Παρόλο που εσείς το θέσατε. Αυτό ακριβώς είναι και να το ξέρετε, πρόβλημα. Ξέρετε, αγαπητέ φίλε, πως το κοινό είναι νοήμων. Οι συμπολίτες προφανώς μας παρακολουθούν είναι νοήμων. Και εγώ αυτό θέλω να και πω. Και σημειώνουν τι ερωτάτε, τι απαντάτε. Ακριβώς όπως το λέτε. Αυτό λοιπόν, αυτό ήθελα απλά να τονίσω σε όλους εδώ πέρα, ότι όλα αυτά τα πράγματα γίνονται κατανοητά και θα έρθει κάποια στιγμή που ο λαός θα απαντήσει, έστω και αν δεν το κάνουν όπως δεν το καταλαβαίνουν. Ευχαριστώ πολύ. Στον κύριο. Για το πόρισμα του ΠΑΣΟΚ, μία φράση, κύριε Χατζηγολάου. Δεν ξέρετε ποιο? Ότι τα γραφεία στα οποία πληρώνουμε ένα ενίκιο τάδε 100-200.000 το χρόνο τα αφήσαμε και ότι δουλεύει το 1/5 του προσωπικού στο ΠΑΣΟΚ. Μισό λεπτό. Γι' αυτό θέλω καθυστερεί το πόρισμα. Με πολύ σεβασμό. Το ξέρω πολύ καλά. Με πολύ σεβασμό.
ότι το πόρισμα πρώτα απ' όλα αφορά εμάς για να δούμε με αυτά που έχουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Όχι, αφορά πρώτα το φορολογούμενο. Η απάντηση όμως δεν είναι ότι... Γιατί σας χρηματοδοτεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Συγγνώμη κύριε Κουκουλόπουλε, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Το πρώτο ερώτημα στο οποίο θα έσκυβε το κεφάλι πραγματικά θα ήταν αν το Πασόκ εξακολουθούσε να ξοδεύει ό,τι ξόδευε. Και αυτό έλειπε. Μα αυτό έλειπε. Δύο λεπτά. Αυτό έλειπε. Συγγνώμη, να σας πω κάτι. Δύο λεπτά. Η απάντηση που δώσατε είναι ότι δεν έχουν κάνει λοιπόν, τα άλλα κόμματα. Λοιπόν, είναι ορατές και γνωστές οι δραματικές περικοπές που έχουν κάνει στα λειτουργικά. Για να μπορούμε με τα ελάχιστα που έχουμε να βγαίνουν. Όλη η Ελλάδα το κάνει αυτό. Δεν επιβάρυμα. Καταλάβατε. Μα δεν είπα για να μας απαντήσει αυτό, γιατί έχει δίκιο. Εγώ σας είπα. Άλλο ρώτησε. Πείτε το επιτέλους, άλλο ρώτησα. Άλλο ρώτησα. Ότι το ξόδευε παραπάνω από ό,τι είχε. Ναι, και με δανεικά που πήγανε. Ακριβώς, αυτό. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι επειδή σέβομαι το ευρώ από εσάς ως φορολογούμενο, όπως οφείλω, ότι τα ευρώ που μας δίνει ο κρατικός προϋπολογισμός, νεαρέ που γελάτε, ακούστε, ναι. Τα ευρώ που μας δίνει ο κρατικός προϋπολογισμός στο 100% πάνε στα δάνεια της αγροτικής. Δεν έρχεται κανένα. Ό,τι έχουμε δίνουμε και έχουμε περιορίσει το 1% τα λειτουργικά. Δεν με καταλαβαίνετε. Όλα τα λεφτά του φορολογουμένου πάνε στα δάνεια που είχε πάρει για να αποπληρωθούν. Δεν τα έχει κλέψει κανείς. Πάντως, κύριε Κουκουλόπουλε, επειδή το πόρισμα έχει τελειώσει, λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Πρέπει να μας το δώσετε στη δημοσιότητα. Σας είπα ότι τέλειωσε. Πρέπει να το δώσετε στη δημοσιότητα. Να το δώσουμε. Γιατί οργιάζουν οι φήμες ότι έχει υπάρξει κάποια εσωκομματική συμφωνία για να μην δοθεί. Τους άλλους δεν τους λέτε να βάλουν ελεγχτές, μόνο εμείς. Πρέπει να βάλουν. Ξέρετε ότι ποσοστιαία. Πρέπει να βάλουν. Πρέπει να βάλουν. Κύριε Κουκουλόπουλε. Ποσοστιαία ως ποσοστό των εσόδων μας. Ξέρετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι παραπάνω δανεισμένος από εμάς ως ποσοστό εσόδων μέχρι πέρσι. Με το παλιό ποσοστό. Αλλά εγώ δεν βάζω κανένα ζήτημα για το Θεό. Και ο πρόεδρος. Παρακαλώ ησυχία. Δεν βγήκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πάντως να αφήσει, πόνοιες για αχλή σκανδάλου, για πολυτελή ταξίδια. Όπως έκανε ο δικός σας πρόεδρος και τα δικά σας στελέχη. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μπερδεύετε το ρεπορτάζ με. Το θυμόμαστε. Μπερδεύετε το ρεπορτάζ με. Και τις συνεντεύξεις τελεφών και τις ατιμολόγια που είδαμε και τις αποδείξεις. Δεν είναι ανακοινώσεις το όργανο. Σας παρακαλώ. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι έτσι γιατί το θυμόμαστε όλοι. Δεν είναι η μνήμη. Όχι, δεν είναι το ρεπορτάζ. Τώρα παρακαλώ θερμά, κυρία Μακρύ. Μα στα οικονομικά, εγώ μίλησα μαζί σα. Μεγάλη ψήφιση για συνέντευξη. Σα είπα εγώ για ακριβά ταξίδια. Έχει τελειώσει 4 μήνες. Γιατί δεν το δίνετε να τελειώσει αυτή η ιστορία. Κάτια θα σε βγάλει δύσκολη θέση. Θα καταθέσουμε την ιστορία αναφορά στο σενάριο πάγο ακριβώς για αυτό το θέμα. Όταν ανοίγεται κάτι. 18 βουλευτές. 18 βουλευτές ανεξάρτητων Ελλήνων καταθέτουμε στο σενάριο πάγο. Ακριβώς μηνυτήρια αναφορά για αυτό το θέμα που αφορά τον οργανισμό των κομμάτων. Τώρα θα παρακαλέσω θερμά. Και παρακαλώ μη με κάνετε να ξελαριγκιαστώ. Έχω και ραδιόφωνο το πρωί. Λοιπόν, ο κύριος Μιχελάκης, ακούγοντας τον συμπολίτη μας που είπε ότι δεν απαντούν, μου είπε ότι έχει σημειώσει εκεί ότι δεν απάντησε. Για το θέμα των Ζαπίων. Μάλιστα, ελάτε. Επειδή έγινε μια συζήτηση, προσπάθησα να πω, κάποιος από τους συνομιλητές με διέκοψε. Παρακαλώ να μπορέσω να ολοκληρώσω για τους ανθρώπους που ρωτάνε. Λέω λοιπόν το εξής. Όταν γινόντουσαν και για τα 18 σημεία της διαπραγμάτευσης. Για όλα, κύριε Χατζηνικολάου. Σας θυμίζω ότι από την πρώτη στιγμή ο Αντώνης Σαμαράς είχε τοποθετηθεί και στην ψηφοφορία στη Βουλή κατά της υπογραφής της συμφωνίας για το μνημόνιο. Είναι σαφές αυτό. Όταν μετά καταθέταμε τις προτάσεις, η κατάσταση της Ελλάδας ήταν το ίδιο. Ήταν το ίδιο το 10 με το 13, το 11 με το 13. Ξέρετε ότι κάθε χρόνο η χώρα έμπαινε σε διαφορετικό βαθμό μέσα στο μνημόνιο, με διαφορετικές υποχρεώσεις και κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Για παράδειγμα, να το πω απλά. Η ίδια τραπεζική έκθεση στον τραπεζικό κίνδυνο είχαν οι ξένες τράπεζες το 10, το 11 με το 13. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να πηγαίνεις με μία στρατηγική και γι' αυτό γινόντουσαν οι αλλαγές. Σας θυμίζω δε, όσον αφορά για την ασυνέπεια, ότι τα μισά μέτρα που ήρθαν στη Βουλή και όσα αφορούσαν μεταρρυθμίσεις, αποκρατικοποιήσεις και θεσμικές αλλαγές, η Νέα Δημοκρατία τα είχε ψηφίσει και είχε κατηγορηθεί για αυτό. Σας λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ως κυβέρνηση από το 2012, από πέρσι, το 2012,
όταν πήρε την κυβέρνηση η τρικομματική, προχώρησε το θέμα των αποκρατικοποιούσεων που ήταν δέσμευσή της, προχώρησε σε διαπραγμάτευση σε συγκεκριμένα σημεία. Άλλοτε μπόρεσε, πήρε πράγματα, άλλοτε όχι. Πρωταρχικό στόχος ήταν η Ελλάδα να μην χρεοκοπήσει και να μείνει στο ευρώ. Πράγματι, σε κάποια θέματα δεν προλάβαμε να τα ολοκληρώσουμε. Όμως, δεν θα κριθούμε για ένα χρόνο. Η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει το έργο της και θα κριθεί στο τέλος. Δηλαδή, θα φτάσετε το 16. Να σας απαντήσω. Ο στόχος είναι αυτός. Ναι, αλλά είναι τώρα. Ναι, πείτε μία φράση και έρχεστε μετά. Ελάτε. Με αυτό που μου λέτε, μου είπατε ότι αντιμετωπίσατε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα ξέρατε και αναγκαστήκατε. Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Αν μου επιτρέπετε, τι είπα. Δεν υπήρχε, για παράδειγμα, η ίδια η συνθήκη στις αγορές το 2010, 2011, 2012, 2013. Είναι διαφορετικές συνθήκες. Να σου το πω απλά. Την ίδια έκθεση εκείνη δεν είχαν ξένες τράπεζες. Όχι. Άρα η διαπραγματευτική ισχύ ήταν η ίδια το 2011 με το 2013. Το ίδιο οι πεθαίνουν οι άνθρωποι. Το ίδιο πεθαίνουν οι άνθρωποι το 10, το 11, το 12 και το 13. Θα σας απαντήσω. Οι τράπεζες. Καλές. Αλλά οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν διαφορετικά. Γιώργο, μιλάμε για τις ξένες τράπεζες, όχι για τις ελληνικές. Απευθύνομαι στον δημοσιογράφο και όχι στον υπουργό. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Και σου απαντώ και ως πολίτης. Να μην ρωτήσετε. Όχι. Από τη στιγμή που. Ναι, το καταλαβαίνω. Από τη στιγμή που άλλαξε λοιπόν η ατζέντα. Εάν βγει κάποιο άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή, αν γίνουν εκλογές και βγει κάποιο άλλο κόμμα, θα νομοποιηθεί να βγει με άλλη ατζέντα και άλλα πράγματα να κάνει δεν είπα όταν τέτοιο βγουν... πράγμα. Όχι, εγώ το ρωτάω. Εγώ το ρωτάω. Το αποτέλεσμα λέω, αυτό ήταν. Ότι στην όποια μεταρρύθμιση, στην όποια θεσμική αλλαγή, στο ότι θα βοηθούσε να αφήσουμε το παλιό που μας έφερε εδώ, είμαστε κάθετα αντίθετοι. Με συγχωρείτε, αυτό κύριε, μπορεί να το πει η ατζέντα πρέπει να αλλάξει. Η ατζέντα η σημερινή είναι λάθος. Είναι συνταγή θανάτου. Προφανώς πρέπει να αλλάξει. Πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν ακόμα. Ποιος το αμφισβητεί. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε. Το όνομά σας. Το όνομά σας, κύριε Κουκουλόπουλε. Όχι. Να μην ρωτήσετε. Να μην ρωτήσετε. Κύριε Κουκουλόπουλε, εδώ η διαδικασία είναι οι πολίτες ερωτούν και εσείς απαντάτε. Δεν ρωτάτε εσείς και απαντούν οι πολίτες. Να μην πείτε γιατί δεν σας έδωσα το λόγο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Κλέβετε χρόνο από τους πολίτες. Παρακαλώ, κύριε. Σεβαστείτε το ότι οι πολίτες έρχονται σπάνια να ρωτήσουν. Σεβαστείτε το και ακούστε τους. Παρακαλώ. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Κωνσταντίνος Δημαράκης. Είμαι παιδίατρος από τον Πειραιά και ήθελα να εκφράσω το παράπονο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι κύριοι πολιτικοί το κοινό μας. Λυπούμε πάρα πολύ. Μεταξύ σας μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Εμάς όμως έπρεπε να έχετε έναν ελάχιστο σεβασμό. Ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κοτάκη για την τοποθέτησή του. Ήταν μια τοποθέτηση η οποία μας άγγιξε. Οι άλλοι μας βαράτε κλωτσές και μπουνιές. Όλοι σας. Επί της ουσίας, νομίζω ότι οι πολιτικοί έχουν σαν σκοπό να κυβερνήσουν την Ελλάδα, τη χώρα. Για να την κυβερνήσουν χρειάζονται πρόγραμμα. Οι κύριοι απέναντι, οι κυβερνητικοί, ναι μεν δεν έχουν πρόγραμμα δικό τους, αλλά έχουν το πρόγραμμα του μνημονίου. Και πρέπει να παραδεχτούμε όλοι ότι, αυτό που είπε ο κύριος Τουρνάρας, ότι το μνημόνιο είναι ένα κείμενο, είναι ένα πρόγραμμα, ή μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, αλλά είναι ένα πρόγραμμα. Και το βλέπουμε και δυστυχώς ότι ασχολείται και με τις καρφίτσες της ελληνικής μας ζωής. Από τους άλλους κυρίους οι οποίοι θέλουν να ονομάζουν τον εαυτόν τους αντιμνημονιακούς, ακούω θα δώσω τόσα, θα ξαναδιορίσω τόσους, αλλά επί της ουσίας να βγει ένας και να πει ότι θα κάνω αυτή την πράξη και θα πάρω τόσα λεφτά και θα διορίσω τόσους από τους κυρίους ανέργους. Θα κάνω αυτή την αλλαγή στην ΕΡΤ. Θα κάνω αυτή την αλλαγή στις αποκρατικοποιήσεις. Ακούμε μάλιστα και κάποια κόμματα να εκφοβίζουν τους επενδυτές. Το είχε κάνει και ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1993, ότι μόνο μία μετοχή θα έχει ο ΟΤΕ. Και όταν ήρθε την πούλησε όλη. Το ακούσαμε και από τον Γιώργο τον Παπανδρέου και την κυρία Κατσέλη ότι θα διώξει την Κόσκο. Και ήρθανε
Μουγκαμάρα. Και τώρα ακούμε από άλλα κόμματα φερέλπιδα για να μας κυβερνήσουν και λέει θα διώξουμε τον ΟΠΑΠ, πώς το λένε, τη ΔΕΦΑ, τη ΔΕΣΠΑ, πώς θα... Λοιπόν, αυτά να μην τα λέτε στους Έλληνες. Γιατί δεν σας πιστεύουνε, ούτε πρόκειται να τα κάνετε, ούτε μπορείτε να τα κάνετε. Και πρέπει να έχετε ελάχιστο σεβασμό. Απαιτούμε λοιπόν από τον κύριο Παπά, από τον κύριο Λικούδη, από τον κύριο Κουίκ, να μας πούνε στα πλαίσια του αστικού καθεστώτος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία τελευταία και όλοι αποδέχονται, να μας πούνε όχι τι... Εμείς. Με συγχωρείτε. Συγγνώμη, σας εξαίρεσα, όχι από περιφρόνηση, σας εξαίρεσα διότι το ΚΚΕ, από το οποίο απέχω παρασάγκες, το τιμώ όμως διότι έχει μια συνεπή, σταθερή στάση και δεν λέει θα πάρω από τα πετρέλαια και θα πάρω από τις offshore εταιρείες, κοροϊδίες δηλαδή, λέει ότι θα καταργήσω το αστικό καθεστώς, θα πάρω τα μέσα παραγωγής και δεν ξέρω τι άλλο θα κάνω, ό,τι έκανε ο Στάλιν. Ο Λένιν τώρα. Συγγνώμη. Λοιπόν. Έχετε πέσει λίγο έξω. Ο Λένιν ήταν. Ο Στάλιν ήρθε μετά. Πέστε μερικές δεκαετίες έξω. Και οι δύο. Καλά, δεν το κάνετε κανένα. Και επειδή καλά, μωρέ, παιδί μου, δεν το κάνετε. Επειδή ο κύριος Αρβανίτης. Και επειδή ο κύριος Αρβανίτης με διόρθωσε, να τον διορθώσω και εγώ. Θετικό ήταν. Κύριε Αρβανίτη. Παρακολουθούσα πάρα πολύ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δυστυχώς όμως, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν μας παρακολουθούσαν εμάς τους πολίτες. Βγάζανε συνέχεια μαύρο. Εσείς προσωπικά βγάζατε συνέχεια μαύρο. Και... Εννοείται μαύρο τους χαλιβουργούς που έκαναν απεργία 120 μέρες για τους πολίτες στην Κερατέα ή την Χαλκιδική, φαντάζομαι. Πώς είπατε? Που δεν έπαιζε κανένα κανάλι. Εσείς η εκπομπή η δικιά σας ήταν πρώτη στις απεργίες. Η ΕΡΤ ήταν πιο πολλές, θυμάμαι και έλεγα πιο πολλές φορές τη βρε. Γιατί είχε θαυμάσιες εκπομπές η ΕΡΤ. Εγώ η ένα, η δύο, η τρία. Η δικιά σας ήταν εμπαθέστατη, σας πληροφορώ. Πρέπει να τελειώνετε. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ήθελα να κάνω και μία ειδική ερώτηση για τον κύριο Κουκουλόπουλο και για τον κύριο Μιχελάκη. Όλο το πάνελ δηλαδή. μία ερώτηση. Δεν θα μπορέσουν όλοι να απαντήσουν. Πώς γίνεται, κύριε Κουκουλόπουλο και κύριε Μιχελάκη, πώς γίνεται το χρέος? Ο κύριος Βενιζέλος μας απάλαξε από 135 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Σαμαράς μας απάλαξε από 150 δισεκατομμύρια. Εμείς οι πολίτες συνεισφέραμε. Εγώ συγκεκριμένα συνεισφέρω σχεδόν το ίμιση των αποδοχών μου έχουν περικόψει. Και πώς γίνεται με 300 δις που ελαφρύνθηκε το χρέος, όχι, 135. Δεν τα ξέρεις καλά, 135. Καλά, ήταν καινούργια δάνεια. 135 είπατε εσείς. Όχι, 135, άκουσε με τώρα. Όχι, δεν σας ακούω, κύριε Τράγκα, δεν σας ακούω. Δεν πειράζει, σας ακούμε τόσο πολύ. Να σε καλά. Παστάκι, σας έχουμε φάει στη Μούρη 300 χρόνια. Λοιπόν, κύριε Κουκουλόπουλε, 135 το Πασόκ, 150 ο Σαμαράς. Όχι, όχι, όχι. Πώς? Ο κύριος Σαμαράς, αυτό που έλεγε χθες, αθροίζει τα κουρέματα από την αρχή των κουρεμάτων. Λοιπόν, είμαι βέβαιος ότι δεν πρόκειται να απαντήσετε, σας ευχαριστώ πάντως. Γιατρέ μου, όχι, μόνο μία φράση. Μόνο μία φράση. Και μία ο κύριος Κουίκ για τα προγράμματα των αντιδημονιακών κομμάτων. Ξέρετε τι χρέος μας άφησε η κυβέρνηση Καραμαλή. 400 δις χρώσεγε η Ελλάδα. Καλά, πάει να ανοίξετε τώρα. Τι να το κουβεντιάσουμε, κύριε Κουκουλόπουλε. Πώς στάσαμε εκεί και που φτάσαμε. Άμα θέλετε να το κουβεντιάσουμε, κύριε Κουκουλόπουλε. Διπλασιάστηκε σε πέντε. Ελάτε να το κουβεντιάσουμε στην κυβέρνηση. Ας μιλήσει ο κόσμος. Παρακαλώ. Να μιλήσω εγώ. Θα απαντήσει ο κύριος Κουίκ ή ο κύριος Παπάς στο... Ελάτε, κύριε Κουίκ. Τίποτα, απλά θέλω να πω ότι την προπερασμένη Δευτέρα, τότε που είχατε εδώ τον πρόεδρό μας καλεσμένο, εκείνη τη Δευτέρα εμείς παρουσιάσαμε το απόλυτο κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Τελειωμένο, έτοιμο, όριμο και απόλυτα προσαρμοσμένο σε αυτά που από τα προσυνέδρια συζητούσαμε, στο συνέδριο το φέραμε και είναι και τεκμηριωμένο ανατομέα. Και νομίζω ότι στο διαδίκτυο, τώρα που θα έχουμε και Wi-Fi και πιο πολύ τσάμπα σε λίγο καιρό, μπορεί να το δει ο κάθε Έλληνας. Αλλά κύριε Χατζηνικολάου, όταν έχουμε εμείς ένα πρόγραμμα τελειωμένο και έτοιμο
στο διαδίκτυο αναρτημένο για τον κάθε Έλληνα, δεν έχω δει τίποτα από αυτού, παράδειγμα, από το ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν το λέω με κακία. Απλά λέω ότι ο ένας μιλάει, ο ένας μιλάει να ανεβεί η φόρη, οι άλλοι να κατέβουν οι φόροι, ο ένας μιλάει για δραχμή, ο άλλος για ευρώ. Έχουμε μπερδευτεί λιγάκι. Λοιπόν, και επειδή ακούω για το Wi-Fi, κύριε Χατζηνικολάου, απλά είναι τα πράγματα. Απλώς αν κάποιοι αρέσκονται για συνθήματα και πεκαλιτσά, 1,2 επί του ΑΕΠ, εάν 10% αυξηθεί η διείσδυση της ευρυζωνικότητας. Δηλαδή δεν είναι δηλαδή, τσάμπα. Δεν θα είναι τσάμπα. 4 δις το όφελος για το κράτος από την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας. Δεν είναι δωρεάν. Είναι επένδυση. Είναι επένδυση. Κύριε και απλώς όλα τα άλλα είναι απλώς βεγγαλικά και φούμαρα. Το όνομά σας και το σχόλιο σας, την ερώτησή σας. Τσιάνακας Χρήστος ονομάζομαι, έχω μια οικογενειακή επιχείρηση. Θα ήθελα να σεβαστείτε το κοινό, γιατί εμείς δεν πρόκειται να ξανά είμαστε πάλι εδώ πέρα. Ενώ εσείς αύριο πρωί θα είστε σε κάποιο παπαδάκι, σε κάποιο οικονομέα και θα τσακώνεστε εκεί. Έχω να πω στον κύριο Κουκλόπουλο ότι όπως τσακώνεται τώρα με τον κύριο Παπά, έτσι τσακωνόταν κάποτε και με τον κύριο Μιχαλάκη. Αλλά τώρα είναι μαζί, τερι-τέρι. Με τον κύριο Παπά. Με τον κύριο Κουκλόπουλο, με τον κύριο Μιχαλάκη. Τσακωνόσασταν κάποτε. Δεν είναι δουλειά η πολιτική, συνεχίστε. Να σέβεστε κι εσείς εμάς, προχωρείτε. Ναι, μαζί το κάνετε όμως. Κάποτε τσακωνόσασταν, τώρα τα κάνετε μαζί. Εγώ είμαι από οικογένεια εμπόρων και εγώ σαν εσάς. Εκεί λοιπόν είχα συνεταίρο. Εδώ είναι. Επειδή το είπατε. Εδώ είμαι συνεταίρο. Να σας απαντήσω λοιπόν, επειδή εγώ σέβομαι τους συνομιλητές μου. Μα δεν ρώτησα κάτι. Ακούστε, τις διαφορές μας. Κάνατε μια τοποθέτηση. Διάλογο δεν θέλετε. Αντέξτε τον το διάλογο. Μου είπατε και σας απαντώ. Δεν έχουμε λύσει τις διαφορές μας, ούτε τις πολιτικές, ούτε τις ιδεολογικές. Απλά, αυτή τη στιγμή προέχει για μας κάτι. Και αυτό σας το ξαναείπαν η σωτηρία της χώρας. Επειδή εγώ δεν έχω το διάλογο να δω, εσείς να τον αντέχετε. Θα το δοκιμάσουμε, το δούμε. Λοιπόν, αν πάρθει η λύση για καινούργια μέτρα, θα τα ψηφίσετε ή παρατηθείτε? Δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Δεν θα υπάρξουν. Εμένα δεν ρωτήσω, ποιον ρώτησε από τους δύο? Το κύριο Μιχαλάκη που αντέχει. Δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Είστε σίγουρος? Σας απαντώ. Δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Πάντως ο Τόμισεν το είπε, κύριε μου. Τους είπε ότι πάρτε χαμπάρι ότι θα έχετε νέα μέτρα. Καλά, εσείς επιμένετε, δηλαδή, όταν σας το λέμε ότι δεν υπάρχουν, εσείς γιατί θέλετε νέα μέτρα, κύριε Κουί? Όχι, κύριε. Ωραία, πάμε παρακάτω λοιπόν. Δεν θέλουμε νέα σας μέτρα. Σας βγαίνει ο Πρωθυπουργός, το έχει πει 100 φορές. Εκλογές εσείς επιμένετε. Ξέρετε γιατί επιμένετε, κύριε Κουί? Για ποιο λόγο? Γιατί αν δεν υπάρξουν νέα μέτρα, ναι, και αν η χώρα βγει, ναι, από την κρίση, δεν θα έχετε λόγο ύπαρξης, κύριε Κουί. Μα με συγχωρείτε πολύ. Ως κόμμα, βέβαια. Όχι ως άνθρωπος. Αλλά πολλές φορές μας σώσατε, γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Ακούστε να σας πω. Θα υπάρξουν νέα μέτρα. Τα εφάπαξ είναι νέα μέτρα. Κύριε Χατζηγολάου. Ναι, έχω όμως ένα. Να πείτε μία φράση. Όχι, όχι. Έχω από τον κύριο Γκάλι, μου είπε παλιά εδώ, τώρα συνεταίρη με τον Μιχελάκη, δεν ξέρω τι άλλο. Πέραν του λεκτικού. Πέραν του λεκτικού. Κυβερνητική συνεταίρη. Πέραν του λεκτικού, επειδή είναι και ένα κεντρικό. Ωραία, γιατί συγκυβερνούμε τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα σου πω πολύ απλά και ήρεμα. Θέλουμε να μένει η χώρα χωρίς κυβέρνηση. Θέλω να σας πω ότι. Δίπλα μας στην Ιταλία. Η χώρα θέλει αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχει άλλη πλειοψηφία βουλή, κύριε Γουίκ. Λοιπόν. Μα δεν τολμάτε να δώσετε εκλογές, κύριε. Όποτε θέλετε. Άντε πάλι, εκλογές πάλι. Χθες. Μπορώ να πω μόνο μία φράση. Εκλογές με την επόμενη των εκλογών. Μπορώ να σου πω μία φράση. Στη διπλανή μας Ιταλία, ένα κόμμα ιστορικά και κατά τεκμήριο πιο αριστερά από το Πασόκ, του Ανδρέα. Δηλαδή το κόμμα του Μπερλινγκουέρ, θα το θυμάστε προφανώς. Το πιτσί που λέγαμε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας. Οι διάδοχοι του κυβερνάνε μαζί, πλειοψηφία μαζί με τον Μπερλουσκόνη. Γιατί δεν υπάρχει άλλη πλειοψηφία. Καταλάβετε, σας λέω. Εάν το Πασόκ σήμερα αποχωρήσει, δεν βγαίνει πλειοψηφία στη Βουλή. Δεν έχει σχέση το πιτσί. Καταλάβετε, σας λέω. Αυτό επιβαίνει, προσέξτε. Είναι αφέρνα. Κύριε Κουκουλόπουλε. Δυο λεπτά, κύριε Αλβανίδη. Μα δεν έχει σχέση το κόμμα του Μπερλινγκουέρ με, με την Ελιά, δηλαδή. Είναι κάνουν λάθη. Πού είχαν τον Μπερλινγκουέρ, στον Πέπε Γκριλό? Ένα κομμάτι. Στον Πέπε Γκριλό πήγα. Στον Πέπε Γκριλό πήγα. Παρακαλώ. Δεν είναι το κόμμα του Μπερλινγκουέρ. Πάμε να ακούσουμε τον επόμενο συμπολίτη μας. Το όνομά σας και το όνομά. Νομίζω είναι κατανοητό. Ελάτε, ξεκινήστε, παρακαλώ. Εμείς ζητήσαμε τον κύριο Χατζηγολάου. Ελάτε, κύριε Χατζηγολάου. Εμείς ζητήσαμε το Μάη μήνα. Κύριε Κουκουλόπουλε, γυρίστε στην Ελλάδα από την Ιταλία, σας παρακαλώ. Θέλω. Ωραία, τι να κάνουμε. Ελάτε. Καλησπέρα, ονομάζομαι Κρασάς Δημήτριος. Άλλο θέμα θέλω να ρωτήσω, αλλά μου δώσετε πάσα.
Γι' αυτό για τα πόσες φορές έχουμε ακούσει τα τελευταία τρία χρόνια δεν θα παρθούν άλλα μέτρα και κάθε φορά η ελληνοφρένεια που είναι και στο Real, ας πούμε, τα βγάζει και γελάμε κάθε μεσημέρι. Έχει πει ο Σαμαράς τουλάχιστον 10 φορές να πάρουμε μέτρα, έχει ξαναπάρει καινούργια μέτρα. Ο κύριος Βενιζέλος τα ίδια. Πότε το έχει ξαναπεί? Από πριν... το 12 που ανέλαβε. Πότε το έχει ξαναπεί? Μου ανέλαβε το 12. Είχε πει δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα και πήραμε το Σεπτέμβρη. Το επόμενο Σεπτέμβρη. Σας ξαναλέω. Τα είχατε ψηφίσει από πριν. Νέα μέτρα δεν θα υπάρξουν. Εσείς θα βαφτίσετε. Όπως το είπε εδώ ο συνομιλητής δίπλα. Συνέχεια λέτε όχι άλλα μέτρα, παίρνετε καινούργια μέτρα. Έχετε ρίξει την απόγνωση σε όλο τον κόσμο. Έχουμε κάθε μήνα, εγώ δουλεύω στις αστικές συγκοινωνίες, έχουμε κάθε μήνα μείωση μισθού με αναδρομικές κρατήσεις, ούτε που ξέρουμε από πού. Είναι στη διάθεση σας φέρω όσα καθαριστικά θέλετε τα τελευταία τρία χρόνια να δείτε πού έχουμε φτάσει. Και βγαίνετε ακόμα και λέτε ότι οι αστικές συγκοινωνίες, ότι είναι μέσα όλοι οι χαραμοφάιδες, δεν δουλεύουν. Εγώ σηκώνομαι κάθε μέρα 3,5 ώρα το πρωί, μεταφέρω κόσμο και αμείβομαι 740 ευρώ. Απαντήστε μου σε ένα από αυτά τα δύο ερωτήματα. Και για τα μέτρα και για το δεύτερο. Ευχαριστώ. Εγώ σας απάντησα. Όταν λέμε άλλα μέτρα μειώσεις μισθών, εγώ επειδή τυχαίνει να ασχολούμαι ιδιαίτερα με την ΕΘΕΛ και την ΕΑΣ, τον ΑΣΑ, συγγνώμη, θα ξέρετε και κάποιες προσπάθειες για το προσοντολόγιο, θα τις ξέρετε νομίζω όπως όλοι οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, γνωρίζω πολύ καλά πώς έφτασε να είναι εκεί το μισθολόγιο. Γίνεται ένας αγώνας μεγάλος κατά την αλλάξη, αλλά δεν είναι το θέμα ατομικό τώρα, είναι γενικό. Γιατί... Όταν λέμε δεν υπάρχουν άλλα μέτρα, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφιστεί μείωση μισθού ή σύνταξης, που δεν είναι. Βουλευτές είμαστε, δεν τα ψηφίζουμε εμείς. Τι άλλο θέλετε? Μείωση θα γίνει από ψηφισμένα μέτρα. Δεν τα ψηφίζουμε. Μα κύριε Παπά, δεν λέμε για εφαρμογή ψηφισμένα μέτρα. Μάλιστα, καταλάβατε ότι πρόκειται να υπάρξουν μειώσεις οι οποίες αφορούν ψηφισμένα. Όχι, μέτρα. Εγώ δεν είπα θα υπάρξει μείωση. Στην προκείμενη περίπτωση για την ΕΘΕΛ υπάρχει ένας αγώνας ολόκληρος που φαντάζομαι το γνωρίζει για να υπάρξει ένα προσαρμογή γιατί έγινε λάθος. Στην εφαρμογή του μισθολογίου, γιατί το λέτε αυτό, κύριε Παπά? Και θα συμφωνήσω με τον κύριο Παπά, θα συμφωνήσω με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα έχουν, ξέρετε κάτι, βάλει όλα σε ένα πακέτο και βγάζουν λαγουδάκια τώρα. Πάρε μια μείωση μισθού εδώ, πάρε μια μείωση εφάπαξ παρακάτω. Ήδη ψηφισμένα. Βεβαίως, αυτά θα δούνε τώρα. Και για τα κίνητα δεν θα μας πούνε, θα γίνει. Αρχιτέκτονας είναι ο κύριος εκεί. Τα κίνητα. Τι θα γίνει? Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή. Εσείς θα ξεκινήσετε με το ερώτημά σας. Θα είμαστε σε 3 λεπτά και πάλι μαζί. Από τότε που χώρισα με την Ελένη τη Σακεδίκα στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Παναση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να... Τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της, να έχει τα ίντερνετ της, να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Τώρα όλοι θα βάλουν ο T-Double Play και ο T-TV. Απόκτησε και εσύ ο T-Double Play και ο T-TV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο T, μαζί είμαστε ένα. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Νητσιάκος. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος. Ό,τι καλύτερο.
την Κυριακή με τη Real News. Η μικρασιατική εκστρατεία από το έπος στην τραγωδία. Η απάντηση του Σαράντου Καργάκου στην περισυνοστισμού θεωρία. Μαζί, το νέο CD του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Δραπέτης. Στην τρύπα μιας κιθάρας. Ακόμη, Real Me, ο κόσμος της γυναίκας στα χέρια σας. Μόδα ομορφιά συνεντεύξεις. Και 5 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 10.000 ευρώ μετρητά. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Αγάπη μου, πετάγομαι να πληρώσω ένα λογαριασμό. Συγγνώμη! Το τσαντάκι σας! Κλέφτης! Κλέφτης! Πιάστε το! Πιάστε το! Τώρα μα σου πω ότι πω να πληρώσω ένα λογαριασμό, θα με πιστέψεις? Η ζωή μπορεί να γίνει πολύπλοκη. Κάντε λίγο πιο εύκολη με WinBank. Τώρα με WinBank οι πληρωμές λογαριασμών και όλες οι τραπεζικές σου συναλλαγές γίνονται εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό σου ή από τα μηχανήματα EasyPay. WinBank. Μια κίνηση μπροστά. Τράπεζα Πειραιός. Ώρα να πάρεις τα πάνω σου στο Regency Casino Montparnasse. Φαγητό, ποτό και παιχνίδι για την πιο προσιτή διασκέδαση που τα έχει όλα. Και αυτό το μήνα πάρε τα πάνω σου με συναρπαστικές κληρώσεις για πολλά κέρδη και επιπλέον κάθε Τρίτη και Πέμπτη δωρεάν είσοδο μέχρι τις 8. Regency Casino Montparnasse. Όλα γύρω από εσένα. Νητσιάκος, 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος, ό,τι καλύτερο. Και τι κάνει, πώ σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Τσέλι βιέξμον τη Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελί, άντε γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκη. Τώρα δεν θα σταματά να μιλά με του συνεργάτε σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχει απεριόριστε κλήσει προ ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έω 500 λεπτά προ εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητε έω 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μα έμπνευση. OTE, μαζί είμαστε ένα. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Από την πηγή και από την καρδιά.